ατελιέ λογοτεχνίας και ανάγνωσης. Στην παρέα μας η φιλόλογος και συγγραφέας Ευαγγελία Τουντζάρη. Στο βιβλίο σου, Ευαγγελία μου, επιλέγεις τη Νίκαια της Βυθινίας. Γιατί την επιλέγεις, τι ρόλο παίζει η Νίκαια? Η Νίκαια υποδέχθηκε τους εξόριστους Κωνσταντινοπολίτες που για περίπου 60 χρόνια άνθησαν εκεί. Ήταν σαν να λέμε η έδρα της εξόριστης αυτοκρατορίας. Εκεί θα οργανωθεί η ελληνική αντίσταση με μέγιστο σκοπό την ανάκτηση της Κωνσταντινούπολης και την υπεράσπιση της Ορθοδοξίας. Οι δύο στόχοι δηλαδή αυτού που χαρακτηρίσαμε αναμφίβολα με κάποια υπερβολή, Ιερό Βυζαντινό Πόλεμο. Εκεί ανθίζει η οικογένεια των Λασκάρεων, των εξόριστων αυτοκρατόρων, από την οποία κατάγεται η δεύτερη ηρωίδα του μυθιστορήματος, η Άννα, που παριστάνει τον Ευνούχο. Εκεί επίσης βασιλεύει και ο Ιωάννης Βατάτζης, ο μαρμαρωμένος βασιλιάς. Ο Ιωάννης Βατάτζης είναι ιστορικό πρόσωπο. Η Άννα είναι προϊόν της μυθοπλασίας μου. Σε όλο το μυθιστόρημα διακρίνεται άλλοτε ένα παράπονο και άλλοτε μίσος εναντίον των παπικών και μία αιμονή με την ορθόδοξη παράδοση κόντρα στην επιθυμία του Μιχαήλ του 8ου να συμφιλειωθεί με τη Δυτική Εκκλησία. Βάσο μου, η ένωση των εκκλησιών και μάλιστα εκείνη την περίοδο δεν ήταν για το λαό παρά μια άλλη μορφή προδοσίας. Η άλωση του 1204 προξένησε στους Ρωμανέζους ένα αφόρητο αίσθημα ταπείνωσης που μετατράπηκε σε μίσος εναντίον εκείνων που είχαν καταλύσει το κράτος τους, η ύπαρξη του οποίου ήταν το δείγμα της αξιοπρέπειάς τους. Έτσι γεννήθηκε ένα αίσθημα άμετρης και απεριόριστης προσκόλλησης στις αξίες του παρελθόντος. Η δύναμη της παράδοσης θα είναι ο μοχλός για την ενότητα και την εθνική κινητοποίηση. Η ανεπιφύλακτη προσκόλληση στην Ορθοδοξία σημαίνει στο εξής την πίστη στην εθνική υπόθεση και η ελάχιστη απομάκρυνση θεωρείται πραγματική προδοσία. Αυτό το πνεύμα προσπάθησα να το περάσω μέσα στο βιβλίο μου για να φανεί το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο υφαίνεται η μυθοπλασία και να μπορέσει έτσι να εξελιχθεί σωστά μέσα στην πραγματικότητα της ιστορίας. Γι' αυτό και δίνεις όλη αυτή την αντίδραση εναντίον του Μιχαήλ του 8ου του Παλαιολόγου, ο οποίος δεν δίστασε να υποτάξει την Εκκλησία, την Ορθόδοξη Εκκλησία στη Ρώμη, υπογράφοντας την Ένωση των Εκκλησιών. Κοίτα, ο Μιχαήλ υπήρξε στην πραγματικότητα ένας εξαίσιος διπλωμάτης. Χάρη σε αυτόν καταστράφηκε ο στόλος του Καρόλου του Ανζού στη Σικελία. Και είναι αλήθεια πως παρόλο το προηγούμενο ξεπούλημα στο οποίο αναφέρθηκες, σιγά σιγά λύγησε μπροστά στη λαϊκή αντίδραση, η οποία εκδηλώθηκε ομόφωνα εναντίον του βασιλιά αυτού, του τελευταίου Βυζαντινού αυτοκράτορα, που εφάρμοσε και μάλιστα με επιτυχία μια οικουμενική πολιτική. Η ανησυχία του για τον κίνδυνο εκδισμών δεν ήταν άδικη. Και οι Δυτικοί το ξέρουν. Ανησυχεί συνεχώς για την Πέμπτη Σταυροφορία που οργανώνει ο Κάρολος της Νεάπολης και όχι αβάσιμα τρέμει μια νέα επίθεση εναντίον της Κωνσταντινούπολης. Αυτό όμως τον κάνει να μην δίνει σημασία στους εξανατολών εχθρούς και κυρίως στους Σελτζούκους Τούρκους που σιγά σιγά αναπτύσσονται στη Μικρά Ασία και γίνονται μια ικανή και απειλητική για την αυτοκρατορία δύναμη. Είναι όμως μια διφορούμενη προσωπικότητα ο Μιχαήλ 8ος, έτσι δεν είναι? Ναι. Και έτσι ακριβώς τον παρουσιάζω. Στην αυτοβιογραφία του δικαίως καυχάται για την επιτυχία της διεθνούς πολιτικής του και των λατινικών και ιταλικών εικόν του. Αναφέρεται στην ανάμιξή του στους Σικελικούς Εσπερινούς. Μνημονεύει τις καλές του σχέσεις με τους Αιγυπτίους και Μογγόλους μονάρχες, καθώς και τις επιτυχίες του εναντίον των δεσποτών της Υπήρου. Θα ξεχάσει όμως να αναφέρει τους Γενοβέζους που έβαλε στην αυτοκρατορία και που λίγο έλειψε να γίνουν νέοι αφέντες στην Κωνσταντινούπολη. Ότι η ένωση των εκκλησιών που θέλησε να επιβάλλει θεωρήθηκε από τον κλήρο και τον ορθόδοξο λαό προσβολή και ότι διατάσσοντας την τύφλωση του νεαρού αυτοκράτορα Ιωάννη IV Λασκάρεως διέπραξε ένα αποτρόπαιο έγκλημα απέναντι στους ανθρώπους και το Θεό, του οποίου εντούτοις επικαλείται την προστασία. Αρκετές σελίδες του βιβλίου είναι αφιερωμένες στην αντίδραση απέναντι στην Ένωση των Εκκλησιών. Ναι, γιατί αυτή η πολιτική δημιούργησε εντάσεις. Οι Ορθόδοξοι ένιωσαν απειλή
και αφέθηκαν στην καθοδήγηση μιας αυστηρής εκκλησίας και ενός αδιάλακτου κλήρου, και εκείνη την εποχή δεν γινόταν αλλιώς. Το αποτέλεσμα όμως ήταν το μίσος σε κάθε τι δυτικό, Δεν το βρίσκεις φυσικό για εκείνο τον καιρό. Μέσα στο βιβλίο φαίνεται η ανάγκη του λαού να διατηρήσει την ταυτότητά του και αντιδρά όταν ακόμα και οι άρχοντές του προσπαθούν να του την αλλοιώσουν. Και βρίσκεται εκεί να υπερασπίζεται τα πιστεύω και την ταυτότητά του σε μια στιγμή που ο αγώνας εναντίον των Τούρκων ήταν πασίδηλα μια απόλυτη αναγκαιότητα για τη σωτηρία της χριστιανοσύνης. Έτσι, μετά το θάνατο του Μιχαήλ 8ου Παλαιολόγου, στο κατόφλι του 13ου αιώνα, το αναστηλωμένο Βυζάντιο λίγο ανησυχούσε από την πρόοδο των ανοργάνωτων ορδών των Τουρκομάνων, που είχαν όμως δημιουργήσει αναταραχή στους πληθυσμούς της Μικράς Ασίας. Αυτό όμως είναι μια άλλη ιστορία. Στα ψηλή βροχή και στα τατάβλα μπόρα, βασίλισσα των κοριτσιών είναι η μαυροφόρα. Βασίλισσα των κοριτσιών είναι η μαυροφόρα. Έχε για Παναγιά τα μίλησαμε, όνειρο ήτανε τα λησμονήσαμε. Έχε για Παναγιά τα μίλησαμε, όνειρο ήτανε τα λησμονήσαμε. Στο Γάλατα θα πιω κρασί, στο Πέρα θα μετήσω και μέσα στο γεντί που λέ, κοπέλα θα αγαπήσω. Και μέσα στο γεντί που λέ, κοπέλα θα αγαπήσω. Έχε για Παναγιά τα μίλησαμε, όνειρο ήτανε τα λησμονήσαμε. Έχε για Παναγιά τα μίλησαμε, όνειρο ήτανε τα λησμονήσαμε. Γιατί κουλέ και θάρα πια, τα ταύλα καίνει χωρί, αυτά τα τέσσερα χωριά μορφαίνουνε την πόλη. Αυτά τα τέσσερα χωριά μορφαίνουνε την πόλη. Έχε για Παναγιά τα μίλησαμε, όνειρο ήτανε τα λησμονήσαμε. Έχε για Παναγιά τα μίλησαμε, όνειρο ήτανε τα λησμονήσαμε.